Η αγαπημένη μας Τερέζα Λόξο που μας κρατάει συντροφιά κάθε Τετάρτη μέσα από την εκπομπή 7 μέρες σινεμά. Όπως γνωρίζετε είναι και φιλόλογος, καθηγήτρια. Έχει ανοίξει λοιπόν το φροντιστήριο γνωστικό στην Ζάκυνθο, στο κέντρο. Και χθες έγιναν τα εγγένεια. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ όμορφο και βέβαια μια νέα επιχείρηση που τολμά και τώρα στις πολύ δύσκολες εποχές και δραστηριοποιείται έντονα και έχει αγαπηθεί πραγματικά από την ζακυνθινή κοινωνία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λένε στην κάμερα του Ιόνιον. Εποχές δεν είναι πολύ πρόσφορες για τέτοιου είδους ανοίγματα, αλλά και εμείς από την άλλη σκεφτήκαμε ότι λείπει από τη Ζάκυνθο ένα φροντιστήριο που να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά και ολιγομελή τμήματα και να μπορούμε να κάνουμε τις τιμές μας κατάλληλες, έτσι ώστε χαμηλές τιμές, τέλος πάντων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και το ίδιο το παιδί σε ένα λύκειο που δύσκολα μπορεί να τα καταφέρει μόνο του και ιδιαίτερα στην τρίτη λυκείου, ας μην γελιόμαστε, αλλά και να βοηθήσουμε και τους γονείς όσο το δυνατόν να τους αλαφρύνουμε από τα οικονομικά μιας τέτοιας προσπάθειας. Και είναι ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περνάει μεγάλες δυσκολίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικό τομέα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε κατά κύριο λόγο να κάνουμε είναι να καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν στο λύκειο, γιατί κακά τα ψέματα ένα παιδί που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του είναι πολύ δύσκολο να προετοιμαστεί χωρίς κάποια εξωτερική βοήθεια. Εμείς είμαστε εδώ να προσφέρουμε ακριβώς τη βοήθεια αυτή. Εμείς δουλεύουμε ήδη 3 χρόνια τώρα. Αυτό που προσέχουμε πάντα είναι τα τμήματά μας να είναι αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα για να μπορέσει καλύτερα να λειτουργεί το μάθημα. Και για τους μαθητές και για τους καθηγητές αντίστοιχα να είναι πολύ πιο εύκολο. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν σε εμάς όλα τα μαθήματα του λυκείου και του γυμνασίου και να προετοιμαστούν και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το τολμήσαμε βασικά με αρκετό φόβο γιατί είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, όμως θέλουμε να παρέχουμε το καλύτερο για την παιδεία και για τα παιδιά. Οπότε με χαμηλές τιμές και με προσιτές τιμές για όλους κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορούν όλα τα παιδιά και όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολες εποχές και ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που δεν έχουν χρήματα, εμείς να βοηθήσουμε ώστε όλοι να έχουν μία πόρτα ανοιχτή στη γνώση και να προετοιμαστούν φυσικά για την εισαγωγή τους στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είμαστε σε φάση εγγραφών για τις μικρότερες τάξεις, αλλά έχουμε ξεκινήσει ήδη μαθήματα για την τρίτη λυκείου. Τα θερινά δηλαδή τμήματα της τρίτης λυκείου έχουν ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δειλά-δειλά προετοιμάζουμε τους μαθητές για τη δύσκολη χρονιά που έρχεται.